35χρονος Λίτο ή Ερμάλ Ντρεμπάτα, επίσης δραπέτης από τις φυλακές Τρικάλων, είναι τελικά το δεξί χέρι του Αλβανού κακοποιού Μάριου Κόλλα. Ευθύνονται σύμφωνα με την αστυνομία για τη δολοφονία της 25χρονης Κατερίνα Ζόγαλη την Παρασκευή το βράδυ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αστυνομικούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν αποτύπωμά τους στο πίσω μέρος του παραθύρου του τζιπ, το οποίο χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους. Οι κακοποιοί άφησαν το μαύρο τζιπ σε αυτό εδώ το σημείο ανάμεσα στις ελιές. Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι να ανέβηκαν από αυτό εδώ το μονοπάτι και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να έφτασαν στην Εθνική Οδό. Να πήδηξαν το προστατευτικό σύρμα και να επιβιβάστηκαν σε κάποιο αυτοκίνητο που πιθανώς τους περίμενε. Ο Ντρεμπάτα είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια κάθριξη για ληστείες και θεωρείται το ίδιο αδίστακτος με τον Κόλλα. Ακόμα και μέσα από τις φυλακές, ο Μάριο Κόλλα δήλωνε ότι όποιος προσπαθήσει ποτέ να τον συλλάβει θα τον σκοτώνει εν ψυχρό. Οι κάτοικοι της Κορίνθου είναι τρομοκρατημένοι, καθώς πιστεύουν ότι οι κακοποιοί βρίσκονται ακόμα στην περιοχή τους. Την περιοχή δεν ξέρει, τα πάντα ξέρει αυτός. Και μπορεί να μας παρακολουθάει τώρα. Κάποιοι, μάλιστα, όπως λένε, δεν ρισκάρουν να βγουν από τα σπίτια τους μέχρι να εντοπιστούν οι δύο σκληροί δραπέτες. Αν φοβόμαστε, λέει. Κατουριόμαστε, όχι φοβόμαστε. Οι αστυνομικοί θεωρούν ζήτημα τιμής στη σύλληψή τους, όμως και οι δύο δραπέτες γνωρίζουν καλά τις περιοχές που κινούνται. Μάλιστα, ο Μάριο Κόλλα εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως αγρότης στο χωριό Αθήκια. Κάποιοι τον θυμούνται ακόμα. Θυμάμαι, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να δούλεψε εδώ περίπου στα. Πρέπει να περνάνε 10 χρόνια. Ξέρει την περιοχή. Την ξέρει, λέει, καλύτερα και από εμάς. Οι κακοποιοί είχαν συστήσει μία από τις πιο σκληρές ομάδες. Με Καλάσνικοφ, πυροκροτητές και χειροβομβίδες διέπραταν δεκάδες ληστείες σε όλη την Ελλάδα. Μία από αυτές ήταν και η ληστεία σε εργοστάσιο πορτοκαλιών στο Ναύπλιο. Στις 7 Ιανουαρίου του 2010, 36χρονος κακοποιός είχε εισβάλει οπλισμένο σε συσκευαστήριο πορτοκαλιών στην επαρχιακή οδό Άργους Ναυπλίου. Τότε δεν είχε διστάσει να πυροβολήσει και να τραυματίσει κατά τη διάρκεια της ληστείας δύο υπαλλήλους στο λογιστήριο της εταιρείας. Λίγες μέρες μετά ακολούθησε η συμπλοκή στο Βύρονα, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας 25χρονος υδραυλικός. Στην τετριμένη Κορίνθη βρέθηκαν το απόγευμα στην κηδεία της Κατερίνα Ζόγαλη. Τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε το Ταμείο Αλληλεγγύης της Αστυνομίας.